Δημήτρης Δημητρίου από το λάπαθος αμοχός του. Άνθρωπος απλός που σε κερδίζει με μια του μόνο κουβέντα. Πληθωρική όμως ταυτόχρονα προσωπικότητα. Χάρη στην πολυδιάστατη του δράση, κερδίζει την εμπιστοσύνη των Άγγλων κατοίκων της πόλης Έπινγκ στη Βρετανία, που τον εκλέγουν δήμαρχό τους. Η δράση του στα κοινά συνεχίζεται αμείωτη μέχρι σήμερα. Οι Κύπρος και οι άνθρωποι της είναι πάντα κοντά του. Και βέβαια πιο κοντά είναι το ίδιο του το χωριό, το Λάπαθος και οι συγχωριανοί του, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Σεβιού Λουλούτα, μιλά με παραστατικότητα για τις σχέσεις του ιδίου και των άλλων Ελληνοκυπρίων στο χωριό του με τους Τουρκοκύπριους συγχωριανούς. Με μεγάλη προθυμία παραχωρεί και σε εμάς συνέντευξη, όπου κυριαρχεί η κυπριακή ταυτότητα ενός ανθρώπου που η συμβίωση έγινε κομμάτι αναπόσπαστο του είναι του. Έρχεται ο Μουσταφάς, ο Ιάρης, οι νέες, έκαναν παραγράνι, μουρέμαστε, μα έπλεψαν τα μούτια. Το χωριό μας ήταν ένα μικρό χωριό, γεωργικό χωριό, με Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Είμαστε περίπου 250 Τουρκοκύπριοι και περίπου 450 Ελληνοκύπριοι. Αλλά τα σπίτια μας έτυχε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ήταν ανακατωμένα. Ήταν Τουρκομαχαλάς και Κρισκέρομαχαλάς, ποτά. Μεγαλώνοντας, όπως θυμάμαι εγώ, δεν ξέρα να πω να ξεχωρίσω Τουρκοκύπριον και Ελληνοκύπριο. Έξερα ότι είμαστε ήδη. Ο κοιός μου ο Μουσταφάς, η κοιά μου η Φουρσιέ, ο κοιός μου ο Κατήρης. Μεγαλώνοντας, ζούσαμε τόσο μέχρι που ξαφνικά άρχισε το 55 ο αγώνας και μετά, 56 ξέρω εγώ, και πάλι δεν είχαμε προβλήματα μαζί του. Μεγαλώσαμε σαν μια οικογένεια. Μια οικογένεια ήταν. Φτωχοί άνθρωποι, εργατικοί, γεωργοί, χτινοτρόφοι. Προσπαθούσαν ο καθένας να στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν, γιατί οι γονείς μας ήταν αγράμματοι όλοι. Και από δεν και από εμάς, από όλους το ίδιο. Αλλά ζούσαμε αρμονικά, φιλικά, δηλαδή αδελφικά, καμία διαφορά. Στους καφενές μας, να φάσουν, να πιούσουν οι βρακάες τότε, οι παππούδες μας. Έτσι περνούσαμε, έτσι μεγαλώσαμε. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου είχε λίγα χωράφια, τα ενοικίαζε στους βοσκούς τους Τουρκοκύπριους, γιατί περισσότερο ήταν χτινοτρόφοι. Και δεν έδωσα λεφτά, έδωσα μας γάλα να κάνουμε χαλούμια, να κάνουμε αναράες, τσιπόπιτες. Ο πατέρας μου είχε και δύο πόδια, πήγαινε στα χωράφια και όργωνε και τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους. Το βράδυ να μαζευκούνταν στους καφενές μαζί να πιούν το κρασί τους. Έτσι θυμάμαι που μεγαλώσασαν οι γονείς μας. Αλλά ουδέποτε είχαν να μαλώσουν ή να χωρίσουν κάτι, τίποτα. Ήταν μια οικογένεια όλοι τους. Μεγαλώνοντας εγώ, έκανα μια παρέα στην ηλικία μου με παιδιά που ήταν σαν συμμαθητές μου, ήταν σαν το ίδιο. Δεν μου έκανε καμία φορά ότι το όνομα του ήταν Μουσταφάς, ήταν ο Αχμέδης, ο Αχμέτσος ή ο Μεμετσάν. Το έκανα μια διαφορά, αφού μεγαλώσαμε μαζί. Θυμάμαι τον Μεμετσάν, φίλος μου, ο Ατνάν, ο Έρτανος. Ο Έρτανος εχόρευε με τον πατέρα μου μέσα στο χωράφια και τραγουδούσα εσύ και στους γάμους πηγαίνα μαζί. Ο Νιαζίμ, ο Σάλιχος, ο Σαββάς, όπως είπα και ξανά. Μα πάρα πολύ, και το δω μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, προσπαθώ να το θυμηθώ, αλλά είμαστε συμμαθητές, είμαστε μαζί όλοι. Είχα συμπαϊράμι, πηγαίναμε. Είχαμε μπάσκα να έρθουν ποτά μας χαιρετίζουν. Είχαμε γάμο, να έρθουν στο γάμο μας. Είχα γάμο, πηγαίναμε εμείς, βάλαμε, να θυμάμαι και έναν έθιμο, μπορεί να θυμάσαι εσύ, κύριε Κουζίνη, το Σιονά. Βάλαμε μια μπογιά, δεν ξέρω. Και πηγαίνα εγώ εκεί. Λέγει για μέχρι να ξημερώσει. Αυτές είναι οι εμπειρίες μου. Δεν είχα τίποτε να... μετά μεγάλωσα, πήγα στη ξενοδοχειακή σχολή. Είχα συμμαθητές μου. Ο Σαΐτα Λίπεϊ, που το Βαρώσει, αλλά φτάνει που το Αρναδί, μόχος του. Ο Χουσέιν που τη Βατηλή, η Σελμή που τη Λιρουτζίνα, ο Ελτογάν, νομίζω ότι ήταν από τη Δρομολαξιά. Είχα ακόμα ένα δύο, ο Μουσταφά Σά,
πάλι από τη Λευκοσία. Με στη ξενοδοχή σχολή είμαστε το ίδιο, συμμαθητές πάλι. Είχα μια καλή εμπειρία μαζί τους. Δεν είχαμε να ξεχωρίσουμε. Δεν είχε εγώ είμαι χριστιανός, είμαι μουσουλμάνος. Εσείς, είμαι ο Δημήτρης, εσείς ο Σαΐτ. Και τι έγινε. Δυστυχώς, μετά έγινε αυτά που συνεβήκαση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πες μας για τη θεία σας Χευσία. Ναι, με τους μεγάλους τους Τουρκοκύπριους, όπως την κυρία Ναϊσέν του Κατήρη, που έκανε μια χαλούμια, και πήγαινε όπως να στέλνει ο πατέρα του πιανά, ήταν η θεία Εφουσιέ, που κάποια στιγμή έμαθα όταν πέθανε η γιαγιά μου και γεννήθηκε η θεία Εφουσιέ, γεννήθηκε η γιαγιά μου δίδυμες. Και έβιζανε της. Και λέει μου το πατέρα μου, λέει, η θεία σου Εφουσιέ έβιζανε την Παναγιωτούν και την Βλούρα, την Φλουρεντζού. Και είχα τεράστια εκτίμηση εγώ, και μέχρι τώρα την εκτιμώ, όλους τους εκτιμώ. Ήταν ο κιόνος μου Μουσταφάς που πήγε να στέλνει ο πατέρας του Ερτάνη. Πάω να πιάσεις καμιά οκά χαλούμια από τον γιο σου Μουσταφά. Πήγαινα και μου λέει ένα σου βράσου, εγάλευκε το απόγευμα που σκούνταν τα πρόβατα. Ένα σου βράσου λίγο γάλαγε μου, να βράσεις. Έδωσε μου τα χαλούμια, πάω σπίτι μου. Το βράδυ ήταν με τον πατέρα μου και πίνασε, μέσα στον καφενέ. Μα ποιους και ποιους να θυμηθώ. Είχαμε μια εκκλησία εκεί στο Αγίας Μαρίνας και 17 Ιουλίου ήταν το Παναγύρι, η Πανήγυρης. Οι Τουρκοκύπροι ήταν και με βόξη, και μαζί μας. Στο Παναγύρι, άλλοι μπαίναμε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε, άλλοι φέρνανε ηλιά και βάζασαι μέσα στην εκκλησία που να καπνίσουν μετά τα πρόβατα τους. Εγώ τότε 12 χρόνια άρχισα να πουλούμαι εγώ εδώ και πήγαινα στο Μαχαλάν και πουλούμαι εγώ εδώ. Ήταν μια ζωή δίχως προβλήματα. Είχε φτώχεια, αλλά είχε και χαρά πολύ. Ξέρεις και οι Τούρκοι. Ελίτσιβιτ. Έχουν κουρούμ και αυλή, έχουν Τούρκοι αυλή. Εμπέν και τεκταρούμ τον Τουρμαζί. Εν τον Τουρμά, βά, γιούμουρ τάλιρουμ, σούσε τάλιρουμ, κυρίου τον Τουρμά, σου τουλού τον Τουρμά. Πουλούσα από εγώ 30 φίλου του καλά του, έπιανα μπουκάλια, έπιανα αυγά και έδινα από εγώ στα παιδιά που ήταν γύρω στο χωριό, ας πούμε. Έτσι έμαθα λίγα, καλωσόρισες, κοινωνική καλημέρα, αυτά. Τώρα, φυσικά, μετά από τόσα χρόνια, φεύγωση. 63 δεν είναι για τίποτε στο χωριό. Όχι, στο χωριό μας καθόλου. Τίποτα. Οι δύο προέδροι και ο Μουχτάριες πάντοτε είχαν επικοινωνία μαζί τους και δεν δέχτηκε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη να ενοχλήσει κανένας. Ούτε ένα βελόνι δεν χτύπησε ούτε Ελληνοκύπριο ούτε Τουρκοκύπριο. Και ούτε φύγανε από το χωριό μας. 63, 64, 65 ήταν, εργαζόνταν μαζί, πήγαιναν στην Αμόχωστο με τα λεωφορεία μας και εργαζόντουσαν, αλλά κανένας δεν ενόχλησε κανένα. Το 64, αν θυμάμαι καλά, ήταν που τρεις αξιωματικοί πήγαν, δεν ξέρω κατά λάθος, ναι. Πήγαν στην Αμόχωστο και τους σκοτώσαν. Ναι. Και μετά τρέξασαι πολύ να συλλάβουν τους Τουρκοκύπριους. Εμείς εκεί στην Νάφη που εργαζόταν οι χωριανοί μου, είχε κάποιον χωριανό μας, Ανδρέας, είναι στην Αυστραλία τώρα, ειδοποίησε τους χωριανούς μας, φύγετε γιατί ας σας συλλάβουσι, να σκοτώσουσι. Και φύγανε οι χωριανοί μου αμέσως, ήρθαν στο χωριό και έτσι την γλιτώσαν όλοι τους. Γιατί είχαν που εργαζόταν στην Νάφη, ναι. Είναι πραγματικό της. Έτσι δεν έπαθαν κανένας χωριανός μας τίποτα. Ευτυχώς. Γιατί μετά, όταν κάνεις έναν κάτι κακό, έχει αντίπεινα. Ο άλλος θα λέει να σου κάνει άλλον κακό. Ενώ εγκλητώσασαι και δεν ενοχλήσαν ούτε εμάς ούτε κανένα. Εντάξει. Το 1974, τι είναι και, ακριβώς το χωριό σας. Το 1974, εγώ επαντρεύτηκα το 1974, ναι. 30 Ιουνίου. Ναι. Ακριβώς 19 μέρες πριν τον πόλεμο. Όλοι οι Τουρκοκύπροι, χωριανοί μου, και από όλα γύρω χωριά ήταν στο γάμο μου. Είχα περίπου 4.000 ξένους. Περίπου 500 Τουρκοκύπροι θα ήταν εκεί. Άλλοι μπήκαν και στην εκκλησία, μπήκαν κουμπάρι.
έχω έναν αίσθημα εμείς, στέκεσαι δίπλα από τον καρμό και μένεις κομπάρος. Και μετά το βράδυ, τρικούβερτο πάρτι. Μετά από 15 μέρες έγινε δυστυχώς το πραξικόπημα. Και μετά από 4 ημέρες, 19, έγινε η εισβολή. Αναγκαστικά έπρεπε να ήρθε το βράδυ, ήταν Παρασκευή το βράδυ, να θυμάμαι καλά. Είχα ξένους σπίτι μου που έρχονταν να με χαιρετήσουν. Φύγαν οι ξένοι μου και η ώρα 11 χτυπά την πόρτα η αστυνομία να παρουσιαστεί στον αστυνομικό σταθμό στο Τρίκο. Έπρεπε να πάω. Εν τω μεταξύ είχα και ένα φόβο μέσα μου, λέω, μα έγινε και μπραξιό, ένα σκοτεινό το χωριό, ξέρω εγώ. Επειδή και από τότε δεν είχα πάει ξανά στο χωριό μου πίσω, γιατί έπρεπε να πάω στρατιώτη, δεν μπορούσα να. Και δεν ξαναείδα χωριανός μου από τότε. Όμως, κανένας χωριανός μας, μεταξύ της πρώτης εισβολής και της δεύτερης, που γίνηκαν σε άλλα χωριά δολοφονίες, δεν συνέβη στο χωριό μας. Δεν επιτρέψαμε να συμβεί. Δεν ήρθαν να μαζέψουν τους Τουρκοκυπρίους. Ακούσαμε και ο Μουχτάρης το ξέρει αυτό, να το μαρτυρήσει ο ίδιος, ότι θέλασαν να έρθουν στο χωριό μας να μαζέψουν τους Τουρκοκύπριους. Όπως έγινε και στα άλλα χωριά, στα διπλανά. Σανταλάρι, Αλόγα. Ο Μουχτάρης μας είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και όλοι οι χωριάνοι μου. Μιλούμε μεταξύ της πρώτης εισβολής και της δεύτερης, πριν να γίνει η δεύτερη εισβολή. Και όταν το έμαθε ο Μουχτάρης και μάθαμε το όλοι οι χωριάνοι, κάτσαμε το βράδυ και μιλήσαμε και είπαμε δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το κακό στο χωριό μας. Και πήρε ένα τηλέφωνο ο Μουχτάρης στο ο τρίκο μου, που ήταν ο αξιωματικός, ο ανώτερος, και του είπε άκουσε υπάρχει σχέδιο να έρθει να μαζέψει τους Τουρκοκύπριους. Τους άντρες, σας παρακαλέσω, μην κάνετε έτσι πράγμα, πρέπει εμάς να σκοτώσετε πρώτα και μετά αυτούς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια μεγαλώσαμε μαζί, ζήσαμε μαζί, δεν έχουμε τίποτε. Αυτό θα είναι μεγάλο κακό που θα γίνει στο χωριό μας. Και θυμάμαι, του είπε, εάν τους πεις ότι δεν θα βρεθεί ούτε όπλο ούτε σφαίρα σε σπίτι, σου υπόσχομαι, είπε ο αξιωματικός, δεν θα τους αγγίξουμε. Και πήγαν το βράδυ ο Μουχτάρης και στο είπε, λέει τους έτσι και έτσι, το Μουχτάρη, ειδοποιά τους χωριανούς, αν έχουν κάποιος, ξέρεις, καμιά σφαίρα, ένα σιβέτο, αταφίωση, και δεν θα σε ενοχλήσει κανένας και δεν θα φύγεται από το χωριό. Γι' αυτό έγινε. Αυτή είναι η μαρτυρία η οποία είναι καταγραμμένη και κανένας χωριανός μας δεν έπαθε τίποτα. Και ξέρεις κάτι, αυτό μου συνέβηκε, ο πατέρας μου έμεινε πίσω στο χωριό και ο παππούς μου και ο θείος μου και πολλοί άλλοι χωριανοί. Κάποια στιγμή η θάλασσα πήραν τους, να τους μαζέψουν, να τους σκοτώσουν έξω από το χωριό. Αμέσως ο Μουχτάρης έτρεξε και με τους πράκπε. Σταματάτε. Τούτοι είναι αθώοι. Τι έκαμασαι. Εγκλειτώσαν μας. Και έτσι εγκλειτώσαν και ο παππούς μου και ο πατέρας μου και ο θείος μου και άλλοι στο χωριανοί μου και δεν έπαθαν τίποτα. Εκτός ένα χωριανός μας δυστυχώς ήταν ο αγροφύλακας. Που έμεινε και αυτός και όταν πήραν τον αγροφύλακα από τις μάντρες και της Γύψου και του Λαπάθου μαζί με άλλους στην Εκκοσία και πατήσαν τους στο Τσάβος και τους σκοτώσαν. Βρεθήκαν σε τα κόκκαλα τους τελευταίους. 1974, είσαστε στρατιώτες. Πού έπιατε, στο Τοπτσουκιόι. Έπιαν και στο Τοπτσουκιόι και στη Όφκορος. Αυκαλία, Κρίθκια, υπαρχίαν Καρπασίας. Τι έγινε στο Τοπτσουκιόι. Διαταγή από το στρατό, επίθεση, να πιάνω το χωριό. Εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου σκανδάρι να σκοτώσω κάποιον. Σπουργή την Περιστέρη δεν μπορώ να σκοτώσω. Πώς θα σκοτώσω άνθρωπο. Όταν μπήκαμε στο χωριό,
πιάσαν ορισμένους αιχμαρώτους. Οι περισσότεροι έφυγαν, οι οποίοι στην το πιο διπλανό χωριό, το... Ουγγόρος. Όχι το Ουγγόρος, το μεγάλο το χωριό Γαλάθκια. Γαλάθκια, ναι. Έμειναν κάτι ηλικιωμένοι, είχε μια μεγάλη γυναίκα γριά, έκλαιε, με πήγε κοντά της, αν ναι, λέω της, μάμα, μην μαραδώνεις, θα σου κήξει κανένας. Φώναξα στον αξιωματικό και του είπα, αυτή η γυναίκα, δουσκάλα, έλα, είναι κρίμα, είναι γριά, τι να της κάνουμε. Μην μαραζώνεις, λέω, και θα την προσέξουμε. Επίσης, είχε ένα παιδί που ήταν στο φυλάκιο και όταν μπήκαμε στο χωριό εμείς, δεν μας χτυπούσε. Δεν ξέρω τώρα αν ζει. Τον πήραν αιχμάλωτο και αυτόν τον κλείδωσα εγώ. Φώναξα στον αξιωματικό. Ο άνθρωπος λέει ότι αν ήθελε από πάνω στο ύψωμα, είχε ένα μπράουνι μέσα στο φυλάκιο, μπορείς να μας σκότωνε όλους. Κανένα δεν μας σκότωνε. Και αυτόν τον στείλαμε στο τρίκομο. Το συγκινητικό είναι ότι το βράδυ σφάξα στην κοτόπουλα, αρνιά, φάγει ο στρατός, πεινούσαμε. Εγώ πήγα σε ένα σπίτι και είδα φωτογραφία που ήταν μια χωριανή μου, που ήταν παντρεμένη εκεί. Αμέσως σουρκίζομαι ό,τι αγαπώ, πήρα νερό, είχαν τα πρόβατα, φύγαν τα πρόβατα τους, τις κατσίγες τους. Θα τις ποτίσω και λέω τους, εκεί τους στρατιώτες, μην ενοχλείτε, χωριανή μου αυτή. Τέλος πάντων, το βράδυ, λέει μου ο αξιωματικός, πάρε μια ομάδα 10 άτομα και θα βγάλετε Σκοπιάν έξω εκεί. Πήρα μια ομάδα εκεί και φωνάζω του. Δεν τους ήξερα εγώ γιατί είμαστε έφεδροι, δεν είμαστε τακτικοί. Εσύ από τις 8-10, από τις 12, πώς ξέρεις πότε συμβαίνει στο στρατό. Έχει έναν Τουρκοκύπριο. Δεν το ξέρω. Το πρωί έρχεται από το τρίκο μου ο αξιωματικός με έναν παιδί νεαρό της ηλικίας μας. Λέει μου, ποιος ήταν εδώ υπεύθυνος. Λέω του, εγώ κύριε Λοχαγιέ. Λέει μου, το ξέρεις αυτό. Πού να το ξέρω. Λέει μου, Τουρκοκύπριος. Λέω του, έγινε. Ήταν σκοπός, έψες εδώ, λέει. Αυτός φοβήθηκε. Λέει σου, έβγαλε αυτά τα σήματα από πάνω του. Και λέει σου, αντί να παραδοθεί, λέει σου, κινδυνεύω. Είμαι νεαρός, μπορεί να μου κάνουν κακό. Τρεχάτος πήγε στο τρίκο μου και παραδόθηκε. Δηλαδή, εγώ κάποτε σκέφτομαι, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον άνθρωπο, γιατί το βράδυ έφαγε μαζί μας, ήπια μαζί μας και την ώρα που ήρθε να βγάλει αυτή σκοπός, έφυγε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με αυτό το γεγονός. Μετά, εμείς δεν είχαμε, εκεί σκοτώθηκε ένας φίλος μου, ο Σταύρος ο Καμιντζής. Όταν οι τελευταίες στιγμές έγινε να πάρουν το χωριό, του αξιωματικού σε φώναζε, πάρτε επίθεση. Αυτοί μείναν συνολισμένοι οι Τουρκοκύπριοι, δεν ήξερα από την Τουρκία, εγώ του δεν είδα. Και αυτός ο Κύπριος, ένα πολύ καλό παιδί, η αδερφή του ήταν καθηγήτρια μου από το Λευκόνικο. Λέει, θα πάω εγώ, μην ρίχνε σφαίρες και θα τους συλλάβω. Ήταν πριν να αποστρατευτεί, ήταν στα ΛΟΚ. Και πάει μπροστά στο φυλάκιο, τους παίρνει και τους τρεις εχμαλώτους και η δική μας από κάτω, δεν ήξερα τι συνέβαινε, έσκυψε το κεφάλι του να τους πει σταματάτε να ρίχνετε γιατί έπιασε τους ανθρώπους. Αυτοί τον πήραν από τα μαλλιά, είμαστε τότε όλοι μαλλιαροί θυμάσαι, και με το λόφι τον σκοτώσασαι. Τότε όπως έμαθα δε μετά ότι πήγαν οι δικοί μας, μετά εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν τους είδα και έγινε το κακό. Δεν θυμάμαι, 60, 61, κάτι, μετά τη Δημοκρατία. Εκεί που τελειώνει η Ελληνοκύπρη, ο Μαχαλάς μας, σταμάτησαν να κάνουν άσφαλτο. Και τον έφυσαν εκεί, το άλλο ήταν χαμάρα. Εγώ ήταν μεγάλο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, τότε ήμουν 11-10 χρονών. Μετά ο μεγάλος θα λέω, μα γιατί δεν έκαναν άσφαλτο εκεί. Λέω αυτά τα προβλήματα, έφεραν άλλα προβλήματα μετά. Έφεραν και βάλαν ένα τηλέφωνο έξω από το σπίτι του Μουχτάρη, του Ελληνοκυπρίου. Ο Μουχτάρης, ο Κιμάρης, έπρεπε να ήταν μισό χιλιόμετρο άμα τον έφεραν τηλέφωνο να έρθει την απάντηση. Και λέω πάλι λάθος. Αυτά ήταν λάθη που έκαναν. Μετά έφεραν δυστυχία. Είναι πραγματικότητα.
Ήταν άδικο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δώσε εντολή να μαθαίνουν στην ελληνικά, καλά ελληνικά και καλά τουρκικά στα ελληνικά σχολεία. Να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την κουλτούρα του άλλου, τα ήθη και τα έθιμα του. Όχι στο χωριό μας, γιατί στο χωριό ξέραμε το κάτω-κάτω, αλλά στις πόλεις, στη Λευκοσία, στην Αμόχωστο, που δεν εξέρασε. Να σας πω ένα παράδειγμα, όταν ήμουν στην Αγγλία, είχα έναν σερβιτόρο από την Αμόχωστο, ο οποίος ήταν στην Αγγλία για χρόνια. Ξαφνικά ήρθε ο κουνιάδος του από την Αμόχωστο. Πάντα είχαμε σύστημα κάθε Κυριακή να ψούμε τα κάρβουνα, ξέρω εγώ, να φέρω το προσωπικό μου, να κάνουμε τις σούβλες μας. Και ήρθε ο Αλθαΐς και έφερε και ο κουνιάδος του. Όταν μπήκε σπίτι, καθίσαμε εκεί να φάμε, ξέρω εγώ, από όλους τους Κυπριακούς μεζέδες, λέει του, γιατί ο νεαρός ο Σαμάς δεν είδε Ελληνοκύπριο ποτέ του, ζούσε στην Αμόχωστο. Όταν έγινε και το 1974 ήταν 10 χρονών, 9 χρονών, μετά πήγε φαντάρο στρατιώτης και αποφάσισε να έρθει στην Αγγλία. Και του λέει, μα αυτοί σαν εμάς. Λέει του, τι ανόμισες είναι. Λέει του, νομίζω κρατούν μαχαίρια και σπαθιά που σφάζουν κόσμο οι Έλληνες. Δεν φταίνε το παιδί, γιατί δεν είναι ποτέ του, δεν εγνώρισε. Και όταν εγνωρίστηκε μαζί μας, λέει, μα είσαστε ήδη σαν εμάς. Μετά το 1974 είχα προσωπικό μου Τουρκοκύπριους εκεί στην Αγγλία. Η πρώτη φορά που ήρθε ο Σαμάς κάποια στιγμή στην Αγγλία και τον είδα και έμεινε μαζί μου στο ξενοδοχείο μου και δύο-τρεις οικογένειες Τουρκοκύπριοι που μένουν στο Λονδίνο, ναι, μέχρι που ανοίξαν οι πόρτες, εκεί τα οδοφράγματα και από τη δεύτερη μέρα ήρθα εδώ να δω το χωριό μου. Επίσης στο χωριό μου. Επίσης στο χωριό μου, ναι. Όταν επίσης στο χωριό μου, το ξέραν αυτοί ότι θα ερχόμουν, γιατί αν είχε ειλικρινής ήταν και περήφανοι, γιατί εμάθανε ότι έβγαινα δήμαρχος στην Αγγλία. Φωνάζαμε Μουκτά Πασά. Και πράγματι μαζευτήκαν οι χωριανοί, κάποιος άλλος τους το είπε, και μαζεύτηκε το χωριό όλο. Ήρθε μεγάλη πανηγύρι, ο κόσμος να με χειροκροτήσει, και εγώ μόλις εγκατέβηκα από το αυτοκίνητο, άρχισα να του μιλάω τα λίγα τουρκικά που ξέρω, τον τρουμά, βάρη, μουρτά, Μουκτά Πασά, τον τρουματσίδωρα, είσαι παγωτάρης από... Είχα την καλύτερη φιλοξενία που είχα. Ναι. Δεν άλλαξαν οι χωριάνοι μου, είναι φιλόξενοι. Ναι. Και τώρα, αν πάει εκεί, όλοι μιλούν για μας. Μιλούν για μας. Γιατί ζήσαμε πάρα πολύ καλά μαζί τους. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Γιατί στο χωριό σας καταφέρετε να ζήσετε έτσι? Γιατί αγαπούσαμε ένας τον άλλο. Καταλαβαίναμε ένας τον άλλο. Δεν είχαμε μίσος. Συνεργαζόμαστε, χρειάζεται ο ένας τον άλλο. Και μεγαλώνοντας από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, πώς θα μαλώσω εγώ με τον Σαμάς ή με τον Αχμέτσο τη στιγμή που ο πατέρας μου είναι φίλος με τον πατέρα του? Γιατί τα χρόνια παράσταση δεν έχουν να έχουμε προβλήματα. Και εγώ πιστεύω και ξανά να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας, δεν θα μαλώσουμε. Για ποιο λόγο? Από εμάς την είδη. Αλπερινή και αλπερινή. Στο σπίτι σας, μετά 1974, ζήσαν ο Σαββάς, ναι. Ο Σαββάς με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ναι. Στο σπίτι το δικό μου που αντρεύτηκα και στο σπίτι τους γονείς μου μένει η οικογένεια από την Τουρκία. Δεν σας ενοχλήσε ο φίλος ο Σαββάς μισκήνω στο σπίτι σου? Αν δεν μισκήνω ο φίλος μου ο Σαββάς, κάποιος άλλος θα έμενε. Από εκεί και πέρα, όταν πήγαινα εκεί, χαιρόμουν γιατί προσέχα το σπίτι. Είναι σαν δικό του. Ο Σαββάς λέει μου, έλα στο σπίτι σου. Μου έλεγε, έλα στο σπίτι μου, στο σπίτι σου. Και ξαφνικά, μια ημέρα μου λέει, ήθελα να έρθω στην Αγγλία. Εγώ του πλήρωσα το εισιτήριο του. Και έμεινε και στο ξενοδοχείο μου. Ένα πρωί μου σηκώστηκε, έμεινε 10 μέρες μαζί μου, έκλαινε ένα πρωί. Λέω, γιατί κλαίνει, ρε Σαββάς, τι έχεις? Λέει μου, ρε, μα ξέρεις κάτι, στην Κύπρο μισκό σπίτι σου. Ήρθα να με πάλι σπίτι σου, λέει μου. Λέω ότι είμαστε χωριανοί. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσω. Το 1974, εγώ εργαζόμουν στο τμήμα υδάτων προμήθεια στην Αμόχωστο. Ναι. Αλλά είχα και γραφτεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαθήματα νομικής, που εμείς είχαμε ένα δικαίωμα να πηγαίνουμε για εξετάσεις. Και μόλις έγινε και ησύχασε η κατάσταση στο 1974, το Σεπτέμβριο, είχα την φοιτητική μου ταυτότητα και να πάω να συνεχίσω τις σπουδές μου.
είπαμε, νοστοπάντρευτος. Εκεί που πήγα στην Αθήνα με πλοίο, δεν είχε αεροπλάνα, αποφάσισα και άλλαξαν ιδέα και λέω θα πάω στην Αγγλία. Γιατί ένιωθα και λίγο προδομένος. Λέω, αυτή η κατάσταση που έγινε, προτιμώ να πάω Αγγλία. Όταν πήγα εκεί, δύσκολα τα πράγματα, σε ένα δωματιάκι, πράγμα μια δουλειά σε ένα εστιατόριο. Πλένω πιάτα. Οι γλώσσες, τα αγγλικά ήταν πολλά λίγα. Τα αγγλικά μας ήταν του γυμνασίου και λέει πότε θα πάω Αγγλία εγώ και θα μάθω αγγλικά. Εκεί που δούλευα σε ένα εστιατόριο, λέω, μα δεν γίνεται, πρέπει να φτιάξω κάτι στη ζωή μου. Και πήγα σε νυχτερινό σχολείο, έμαθα αγγλικά, σιγά σιγά έφυγα από την κουζίνα, πήγα σε εστιατόριο, σερβιτόρος. Μετά γνώρισα καθηγητές μου, πήγα σε πανεπιστήμιο, τέλειωσα οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, ξενοδοχειακά και έκανα και ένα course, αν πρώτα διδάξω, γιατί η μάνα μου ήθελε να γίνω δάσκαλος κάποτε. Πήγα σε ένα σχολείο δάσκαλος για ένα χρόνο. Λά τα βράδια εργαζόμουν στα εστιατόρια και τραγούσαμε πιο πολλά τα εστιατόρια. Ξαφνικά, πούλησα ένα μικρό διαμέρισμα, άνοιξα δικό μου εστιατόριο, άνοιξα δεύτερο εστιατόριο. Όμως μου άρεσε πάντοτε να ασχολούμαι με τα κοινά, δηλαδή με το γείτονα μου, με το φίλο μου, με το τι συμβαίνει. Και τότε ρώτησα τι συμβαίνει εδώ, γιατί άμα θέλεις, αν μπεις σε κόμμα, ή το εργατικό ή το κονσέρβατι. Εγώ μπήκα στους κονσέρβατι, διότι εκεί στην περιοχή ήταν κονσέρβατι. Και γνωρίζω τον κόσμο. Εκεί που γνωρίζω τον κόσμο, είδαμε ότι ήμουν προοδευτικός. Βοήθησα πάλι ότι είχαμε ένα κλαπ που μαζευόμαστε σαν σύλλογος. Και το 86 κατέβηκα στις εκλογές για δημοτικός σύμβουλος και κέρδισα. Ο μόνος ξένος τότε που ήμουν. Ήταν της πόλης οι εκλογές, αλλά είχαμε και της επαρχίας, είχαμε και της νομαρχίας. Town, District and County Council. Τον επόμενο χρόνο, και μπορούσε να έχει και δύο θέσεις. Κατέβηκα στις εκλογές για το District, για την επαρχία, άλλη κέρδισα. Και το 92 εκλέγηκα αντιδήμαρχος στην πόλη μου. Και τότε αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Τον επόμενο χρόνο να γίνουμε δήμαρχος. Γνωστός τώρα στην πόλη, είναι ο πρώτος δήμαρχος που εξελέγει από Άγγλους. Και συνεχίζω και δημοτικός σύμβουλος. Ανοίγω εστιατόριο, μεταξύ δραστηριότητες μου με τα εστιατόρια, ένα ξενοδοχείο με τρία εστιατόρια, τέσσερα εστιατόρια, πέντε εστιατόρια και προχωρούσα συνεχώς. Εδώ μεταξύ από 8 και 3 παιδιά, οι δίδυμες κόρες μου και ένα γιο, η ζωή συνεχίζεται. Όμως πάντοτε επικοινωνούσα κάτω στην Κύπρο, να μαθαίνω νέα και ερχόμουν πολύ τακτικά. Να δω από συγχωριανούς μου, από κάθε 17 Ιουλίου βρίσκεται μια η πανηγύριση της Αγίας Μαρίνας και μαζεύομαστε στην Κοφίνου και έρχονται και πολλοί Τουρκοκύπροι και ανταλλάσσουμε ιδέες, σκέψεις. Τα μάθημα τα νέα του άλλου, τι έγινε, λέει αυτός πάντρεψε την κόρη του, αυτός έγινε έτσι, ξέρω εγώ. Και έτσι χαίρεσαι με την κοινότητα που μεγάλωσες. Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας μου, πάντοτε ήθελα να ήμουν ειλικρινής και δίκαιος απέναντι στις δύο κοινότητες. Γιατί εγώ ψηφίστηκα σαν Άγγλος δήμαρχος. Ναι, μπορούσα να πω το πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής. Όμως, ποτέ μου δεν μου κατηγορούσα τους Τουρκοκύπριους ότι αυτοί φταίνε. Λέω, έλεγα πάντοτε, φταίμεν όλοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φταίμεν όλοι. Όχι εμείς, οι γενναιές πριν από εμάς, διότι εμείς τι ευθύαγαμε, είμαστε μικροί. Και για να συμβάλλω και να καταλάβω σε δημότητες μου, ας πούμε, οργάνωνα ελληνικές βραδιές που καλούσα και Τουρκοκύπριους. Μια στιγμή έπεισα έναν υπουργό συγκοινωνιών και έργων, Στίβ Νόρις, και τον έφερα στην Κύπρο για να γνωρίσει ότι εδώ στην Κύπρο υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Πρόσφυγες. Μα εσύ είσαι πρόσφυγας από τη Λευκοράκη, κατοικάζεις εκεί. Και εσύ πρόσφυγας είσαι.
όπως και εγώ προσφύγας από αλλού. Το, λοιπόν, τον έφερα στην Κύπρο, τον ενημέρωσα σχετικά, αλλά με καθαρά πράγματα, τι συνέβη στην Κύπρο. Γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εάν λέμε, δεν λέμε την αλήθεια, λέμε ψέματα, κάποια στιγμή τα παιδιά μας θα πει δεν το δέχομαι. Όσο πικρή για την αλήθεια, πρέπει να την εξαίρεση. Και σιγά σιγά ο πόνος θα φύγει από πάνω. Τώρα λοιπόν, εγώ οργάνωσα 75 παιδιά από την πόλη μου, εγγλεζόπαιδες, με 10 δασκάλους, 10 δημοτικούς συμβούλους. Τους έφερα εδώ στην Κύπρο το 92-93 θυμάμαι, 92 το Πάσχα, και τους είπα ότι ο λόγος μάζεψα λεφτά από διάφορους πόρους, ελληνικές βραδιές, έκανα διάφορα και βοήθεια με πολλούς κόσμο. Και τους λέω, θα σας πάρω στην Κύπρο για να δείτε ότι ο δήμαρχος σας μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να πάει στην πόλη που γεννήθηκε. Ήρθαμε εδώ, μέναμε στον Πρωταρά, σε ένα ξενοδοχείο. Περάσαμε το Πάσχα μαζί εκεί στο παραλίμνη. Τους πήραμε παντού, εκεί στη Δερίνια, εκεί στη Πράσινη Γραμμή, τέλος πάντων, και ξαφνικά τους είπα θα πάμε στην πόλη μου που γεννήθηκα, στο Λάπαθος. Μπαίνουν τα παιδιά μπροστά, μπαίνουν όλοι, και όταν πήγα εγώ τελευταίος και δείχνουν την ταυτότητα, το διαμαρτύριο μου, και ήταν ελληνικό όνομα, με απαγορεύσα. Και μου λέει πρέπει να υπογράψεις, να μπεις. Λέω, μα πώς θα υπογράψω, εγώ δήμαρχος ταξιδεύω σε όλων και δεν έστειλε υπογραφές. Δεν γίνεται, λέει ο αστυνομικός εκεί, Τουρκοκύπριος. Πρέπει να υπογράψεις, λέω, δεν υπογράφω. Ή πάω ή φεύγουν όλοι. Και φώναξα τα παιδιά και ήταν η χειρότερη μου εμπειρία. Και ως παιδιά δεν μου επιτρέπουν να πάω. Και ήρθαν πίσω και φύγαμε και δεν πήγαμε. Αυτή ήταν μια κακή εμπειρία που είχα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, αυτή ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Έκανα πάρα πολλές δραστηριότητες στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο, εδώ στην Κύπρο. Έφυγα μια ιστορία. Για να καταλάβετε, εκεί στο μουσείο της πόλης μου, μου έφτιαξαν το άγαλμα. Και συνήθως, για να σου φτιάξω άγαλμα, πρέπει να πεθάνεις και μετά. Πολλές φιλανθρωπίες, ξόδωσα πάρα πολλά λεφτά για παιδιά με ειδικές ανάγκες, γέροντες, άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μου. Όσο μπορούσα. Εγώ θέλω ειρήνη σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τόσα χρόνια πόλεμος. Τι καταλάβαμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάτσουμε να σοβαρευτούμε. Και να πούμε ότι εν 37 χρόνια που έχει αυτό το πρόβλημα που πάει και πάει και πάει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έρχονται νέες γενιές. Εγώ σε καταλαβαίνω, Χουσέιν, και εσύ με καταλαβαίνεις. Αύριο τα παιδιά αυτά που θα μεγαλώσουν ξεχωριστά, ποιος θα καταλάβει. Που πρέπει να κάτσουμε να σοβαρευτούμε, να αφήσουμε το μίσος από μέσα μας. Και να δεχτώ, στην Αγγλία ζούμε με δίπλα μας. Έχει μαύρους, κίτρινους, Κινέζους, γιατί τους δεχόμαστε. Εδώ ήδη οι Κυπρέοι και δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Εδώ είναι μαντήθα. Και να συνεργάζονται μεταξύ τους η νεολαία μας. Η νεολαία μας. Και να μάθουν και η γλώσσα. Λέει γιατί να μάθουν. Μαθαίνουν αγγλικά. Εντάξει, τα αγγλικά είναι γλώσσα άλλη. Αλλά μάθει και Τούρκοι, μάθει ελληνικά. Έχει γιορτή. Να πάω στη γιορτή. Το έχω γιορτάσει στη γιορτή μου. Να μάθει τα έθιμα μου. Να μάθει πώς ζω εγώ. Πώς ζεις εσύ. Και να δεις ότι έχουμε την ίδια κουλτούρα οι Κύπροι. Ίδια κουλτούρα. Ξέρεις κάτι, Χουσέιν, στην Κύπρο, ευτυχώς που δεν συνέβη. Ακούεις, έχει πόλεμο στην Λιβύη, πόλεμο στο Ιράν, έχει πόλεμο στην Ιράκ, μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Εμάς δεν μας έγκυσε το πράγμα. Ότι εμάς δεν είχαμε το πρόβλημα. Ότι είσαι εσύ μουσουλμάνος, εγώ είμαι χριστιανός. Ναι. Οι ξένες δυνάμεις εκουρτίσαν μας και φέραν μας, μας έφεραν τώρα. Να σου ρωτήσω κάτι, Χουσέιν. Έγινε πόλεμος, ναι. Είχα δίκαση χιλιάδες κόσμος. Μα η Τουρκάλα, η Άννε, η μάνα, ναι. Ο ίδιος πονεί που είχασαν το γιον της, το ίδιο πονεί η κυρία Παναγιωτού που είναι ο γιον της. Ο πόνος είναι ο ίδιος. Είναι που καταλάβαμε. Τώρα μπορούμε να βρούμε τους αγνοούμενους να τους θάψουμε. Ναι. Σκοτώσαμε τους, τώρα μπορούμε να τους έβρουμε. Εν τούτα που καταφέραμε.
Η Κυπρέ είναι κερδίσαμε. Είναι κερδίσαμε. Χάσαμε τα όλα που είχαμε εμείς. Εμείς τα χάσαμε όλοι. Κερδισμένοι άλλοι. Ξένοι.